Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή και να απολογηθώ για την καθυστέρηση, καθώς ήμασταν στους φορείς της πόλης, συναντηθήκαμε με την Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους, γι' αυτό καθυστερήσαμε και ζητώ συγγνώμη γιατί είσαστε μέσα στο λιοπύρι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει για μας ότι δίνουμε τη μάχη σε αντίξωες συνθήκες, αλλά θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε πως στις 21 του Μάη είχαμε ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν για μας επιθυμητό. Ένα κακό αποτέλεσμα. Όμως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Είμαστε όρθιοι εδώ να δώσουμε τη μάχη για την επόμενη μέρα του τόπου μας. Και τώρα τα δίλημα είναι πάρα πολύ απλό. Δύο σχέδια αντιπαρατίθενται για την επόμενη τετραετία. Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που προβλέπει επιδοτήσεις στα καρτέλ της εσπροκέρδειας αλλά υψηλή έμεση φορολογία και λαιλασία για το εισόδημα, που προβλέπει εγκατάλειψη και διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προβλέπει 700.000 πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, που προβλέπει απαξίωση του κοινωνικού κράτους προς όφελος των ιδιωτικοποίησεων και της ιδιωτικής σφαίρας, και το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι διαφορετικό. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη δύναμη που έχει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει κόμμα εξουσίας, όχι κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε κόμμα συμπλήρωμα σε κυβερνήσεις της δεξιάς. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Να είναι αυτοδύναμη, να είναι παντοδύναμη την επόμενη μέρα και ανενόχλητη. Η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να ανατρέψει αυτή την προοπτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πραγματικότητα είναι ότι ετοιμάζονται, σχεδιάζουν, το έδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσουν τις πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες κατά 1,1 δισεκατομμύριο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα αυξήσουν τους μισθούς, όπως λένε, στον ιδιωτικό τομέα, στα 1.500 ευρώ, αλλά οι πραγματικές αυξήσεις στα 4 χρόνια θα είναι μόλις 1,4%. Αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο φανερά έχουν καταθέσει και έχουν και ένα κρυφό για τη διάλυση των δημόσιων δομών υγείας. Τα είπε ο κύριος Πνευματικός. Φτάσαν στο σημείο να μας λένε εθνική εξαίρεση ποιους εμάς που όταν βρεθήκαμε μπροστά στις μεγάλες δυσκολίες πήραμε δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο την πατρίδα και την κοινωνία. Δεν πρόκειται να διστάσουν σε τίποτα μέχρι να πετύχουν το βασικό του στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να κατευθύνουν την αντιδεξιά ψήφο οπουδήποτε αλλού εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι ανενόχλητη την επόμενη μέρα. Η κυρία Μπακογιάννη, τη συμπατριώτησά σας με την ευρύτερη έννοια, να πηγαίνει στην μειονότητα στη Θράκη και να τους λέει στη μουσουλμανική μειονότητα: αν δεν ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για σας. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ένα μήνυμα προς τη μειονότητα. Είναι ένα μήνυμα προς κάθε κοινωνική ομάδα. Είναι ένα μήνυμα που ήθελε να πάει σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε πολίτη. Οποιοδήποτε θα είναι αντίθετος, θα έχει αντίθετη βούληση στα σχέδια της κομματικής και οικογενειακής τους εξουσίας, θα περάσει δύσκολα. Σήμερα μπορεί να είναι η μουσουλμανική μειονότητα. Αύριο θα είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί, κάθε κοινωνική κατηγορία που θα αντιστέκεται. Εμείς λοιπόν δηλώνουμε εδώ από το Ρέθυμνο. Θα σταθούμε όρθιοι και απέναντι στο σχέδιό τους να εκφοβήσουν, να τρομοκρατήσουν την ελληνική κοινωνία.